Μόνο έξω από το σπίτι του Τάκη Πουρναράκη δεν τη στήσαμε. Για να τον καλωσορίσουμε για ακόμη ένα πρωινό στη συχνότητα του Αρκαδία 93,8. Καλημέρα, Τάκη Πουρναράκη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Αυτή η Ευλαμπία τι έχει κάνει χρόνια. Αυτή η ζημιάρα η Ευλαμπία και πόσες ακόμα σαν την Ευλαμπία, Τάκη μου, και πόσα αγόρια υποφέρουν για χάρη κάποιας Ευλαμπίας. Το ζήτημα είναι να υποφέρεις μόνο κατά τη διάρκεια, ας το πούμε, μιας αντιπαράθεσης, χωρίς να επιτρέψει το συναίσθημα να επηρεάζει τον τρόπο που κινείσαι. Γιατί δεν αποκλείεται να βρεθεί σε δύσκολες καταστάσεις. Μια δύσκολη κατάσταση είχαμε προχθές το πρωί, τρίτη πρωί, στο Ναύπλιο, εκεί στο δρόμο που πάει προς το Τολόι, που πάει προς το Βιβάρι και το Κονδύλι. Ναι. Μια νέα κοπέλα είχα στη ζωή της, ναι, είχα στον έλεγχο του αυτοκίνητου, το οποίο αφού παρέσει έκανε δύο κολόνες και τα λοιπά, έκανε και τούμπα, τη μεταφέραν στο νοσοκομείο, δεν τα κατάφερε. Ναι, ναι. Αυτό είναι μια πολύ άσχημη εξέλιξη, η οποία δεν ξέρεις αν μέχρι και ποιο βαθμό μπορεί να επηρεάζεται από κάποιο συνέστημα ευκαιριακό, ας πούμε, εκείνης της στιγμής, κάτι στιγμίο, μια ένταση, μια έξαρση ή οτιδήποτε άλλο. Δεν πρέπει ποτέ να αφήνουμε το συνέστημα να μας οδηγεί. Έβλεπα χθες το βράδυ ένα ρεπορτάζ σε Δελτίο Ειδήσεων, ναι, το οποίο είχε επικεντρώσει στην, αν θέλει, συνήθεια στο χόμπι της κοπέλας αυτής, να ασχολείται με αυτοκίνητα τα οποία μπορούν να κάνουν συγκεκριμένες, ας το πούμε, χορογραφίες, να το πω έτσι, συγκεκριμένες κινήσεις εντός πίστας, το drift που λέμε όλοι. Ναι. Αυτά βέβαια δεν γίνονται ποτέ σε δημόσιο δρόμο, είναι αδιανόητο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα πρέπει να δεμενοποιήσουμε το drift, επειδή μια κοπέλα που αγαπούσε ή της άρεσε το drift βρέθηκε σε τροχαίο δυστύχημα. Στέκομαι περισσότερο στην οδήγηση υπό την, ξέρεις, έντονη συναισθηματική φόρτιση, ναι, και βέβαια από τις φωτογραφίες του αυτοκινήτου, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν, στο ότι τα λάστιχά του είναι σε άθλια κατάσταση. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή λάστιχο αυτό για να πεις ότι κινείσαι με ασφάλεια. Άρα προτού αρχίσουμε να στεκόμαστε, αυτοί κάνουν drift, αυτοί κάνουν αγώνες, γιατί τους αγώνες αυτοκινήτου έχουν προκύψει τα περισσότερα, αν θέλετε, συστήματα ασφαλείας που σήμερα απολαμβάνουμε όλοι οι οδηγοί. Ναι. Οι μελέτες οι οποίες μας βοηθούν σε μια περίπτωση εκούσιας σύγκρουσης να επιβιώσουμε. Τώρα βέβαια στην περίπτωση της συγκεκριμένης... Ακούσιας, με συγχωρείτε. Ναι, ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας μην πιάσουμε την κοπέλα, στη συγκεκριμένη περίπτωση που έχουμε έναν οδηγό ο οποίος αρέσκεται στο να κάνει τέτοιου είδους ελιγμούς με το αυτοκίνητό του, τα λάστιχα εκεί... Σε δημόσιο δρόμο. Όχι, 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 όχι. Θεωρώ ότι το έκανε... Ειδικά και... λάστιχα, ναι, βάζος. Ακριβώς. Τα λάστιχα φθείρονται σαφώς πολύ πιο σύντομα από ότι τα λάστιχα ενός συντηρητικά... Ναι, τα λάστιχα αυτά είναι για να φθείρονται. Αλλά βάζεις ειδικά λάστιχα. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, με τα ελαστικά υπήρχε πολύ σοβαρό θέμα. Αλλά το πρώτο απ' όλα, νομίζω, είναι η επιλογή του να οδηγεί κάποιος κατά αυτόν τον τρόπο, να κάνει τέτοιες επιλογές σε δημόσιο δρόμο. Έχουμε πει ότι υπάρχουν ειδικοί χώροι στους οποίους μπορούμε να επιδιδόμαστε σε τέτοιου είδους προπονήσεις, ελιγμούς, να ξεδίνουμε τέλος πάντων, ο καθένας όπως το χρειάζεται να το κάνει. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Είχαμε στην Θεσσαλονίκη, σε μια σύραγγα, μία σύγκρουση ανάμεσα σε δύο φορτηγά. Το πρώτο που μετέφερε κρέατα έμεινε από κάποια μηχανική βλάβη. Ναι. Ο οδηγός του κατέβηκε να δει τι ακριβώς συμβαίνει και το επόμενο φορτηγό έπεσε πάνω του. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός να καταλήξει στα 64 του. Τώρα το ζήτημα εδώ στέκομαι σε αυτό το τροχαίο το οποίο το είχαμε χθες το πρωί. Ναι. Για να δούμε μία σειρά από θέματα τα οποία προκύπτουν από τη στιγμή που θα υπάρξει κάποια βλάβη, κάποια ευνίδια κατάσταση, είτε στον αυτοκινητόδρομο είτε στον επαρχιακό δρόμο. Mm-hmm. Το πρώτο μας μέλημα από τη στιγμή που θα σταματήσουμε το αυτοκίνητο, γιατί μπορεί πιθανόν να μην υπάρχει κάποιος χώρος στάθμευσης κοντά μας. Αν υπάρχει, δόξα τω Θεώ. Αν όχι, θα πρέπει αμέσως να απομακρυνθούμε από το κατάστρωμα του δρόμου. Ναι. Δεν είναι, ούτε θα πάρουμε τηλέφωνο, ούτε θα κοιτάμε τι συνέβη, ούτε, γιατί είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάποιο άλλο αυτοκίνητο θα έρθει να πέσει πάνω μας. Mm-hmm. Ναι, πρέπει να οριοθετήσουμε με το προειδοποιητικό τρίγωνο στα 150-200 μέτρα, έτσι το ξαναλέω, ναι, ναι, το συμβάν, αλλά αυτό έπεται. Το πρώτο που κάνουμε είναι απομακρυνόμαστε από το δρόμο. Αφού σιγουρευτούμε ότι στον ορίζοντα δεν φαίνεται κάποιο αυτοκίνητο, πλησιάζουμε πάντα από την πλευρά που είναι εκτός δρόμου, το αυτοκίνητο, το σημείο που είναι το τρίγωνο, με πολύ γρήγορη κίνηση το παίρνουμε, κινούμαστε εκτός καταστρώματος δρόμου μέχρι το σημείο που θα το βάλουμε, τοποθετούμε το τρίγωνο και πάλι μένουμε εκτός καταστρώματος δρόμου. Σε καμία περίπτωση δεν... Δεν παραμένουμε κοντά στο όχημα. Μπράβο. Και κυρίως πάνω, δηλαδή, πάνω στο κατάστρωμα του δρόμου. Είναι σίγουρο ότι κάποιο άλλο αυτοκίνητο κινούμενο γρήγορα θα πέσει, ναι, πάνω μας. Ναι.
Αυτό είναι κομβική σημασία και πρέπει να το κατανοήσουν όλοι οι ακροατές μας. Και λέμε πολλές φορές για τη συντήρηση των αυτοκινήτων, μιας και τώρα τις μέρες του Πάσχα, είναι πιθανόν αρκετοί από τους ακροατές μας να κάνουν περισσότερα χιλιόμετρα, πηγαίνοντας, ξέρω, από την Τρίπολη στα γυροχωριά, πηγαίνοντας στην Καλαμάτα ή σε κάποιον άλλο προορισμό ή προγραμματίζοντας μια οικογενειακή εκδρομή σε άλλο μέρος της Ελλάδος. Θα πρέπει λοιπόν προτού φύγουμε να φροντίσουμε τα βασικά πράγματα που αφορούν στη συντήρηση και την καλή κατάσταση του αυτοκινήτου μας. Τα λάστιχα, οι αλλοκαθαριστήρες γιατί βρέχει συνέχεια, να δούμε τα λάστιχα είναι σε καλή κατάσταση. Μπορεί να έχει κανένα σκίσιμο, μπορεί να έχουν πατήσει κανένα καρφί. Και όσο κινούμαστε στην Τρίπολη με χαμηλή ταχύτητα και χαμηλό φορτίο, αυτό να μην προκαλεί διαρροή αέρα ή αερίου. Αν όμως βγούμε φορτωμένοι και αναπτύξουμε πιο υψηλή ταχύτητα, πιθανόν η υπερδιαστολή, η υπερθέρμανση του αέρα ή του αερίου μέσα στο λάστιχο να οδηγήσει σε απώλεια και μεγάλη ταλαιπωρία. Γιατί αν δεν σκέψεις τώρα να μείνεις στον αυτοκινητόδρομο, να σε πιάσει λάστιχο και βάλει και πού είναι η ρεζέρβα και ξεφόρτωσε όλο το προβαγκάζ για να βάλουμε τη ρεζέρβα και να κινδυνεύεις και όλη αυτή την ώρα. Άρα λοιπόν, προτού φύγουμε, είναι απαραίτητος ένας τεχνικός έλεγχος. Το ψυκτικό υγρό, τα υγρά της μπαταρίας, τα λάστιχα, τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων, το σύστημα διεύθυνσης. Πολλές φορές λέμε, πω, μα ρε παιδί μου, άνοιξε και ακόμα άρρωστοι είμαστε, πάλι τι κολλήσαμε κτλ. Επειδή αναρωτιέστε πού μπορεί να κολλήσατε την τελευταία ιώση, θα σας πω μια πολύ πιθανή αιτία. Ναι. Στο σύστημα κλιματισμού του αυτοκινήτου σας, το οποίο έχει να καθαριστεί από τότε που το πήρατε. Δίκιο δεν έχω. Βεβαίως. Πηγαίνετε λοιπόν αμέσως να καθαρίσετε τους σωλήνες, τον κλιματισμό, να αλλάξετε φίλτρο, να απαλλαγεί από τη γύρη και όλα τα υπόλοιπα και αν χρειάζεται να συμπληρώσετε και το ψυκτικό υγρό. Όλα αυτά θα σας βοηθήσουν να έχετε μια καλύτερη αναπνοή τους επόμενους μήνες που θα χρειαστείτε καλώς ή κακώς στο κλιματιστικό ακόμα και στην Τρίπολη στα αυτοκίνητά σας. Αυτά λοιπόν είναι κομβική σημασία και αρκετές εταιρείες κάνουν και δωρεάν τεχνικό έλεγχο αυτή την εποχή, ναι, βοηθώντας τους πελάτες να εντοπίσουν τα σημεία που πιθανόν θα έχουν πρόβλημα, ούτως ώστε να τα αποφύγουν. Πολύ σημαντικό αυτό που επισημαίνεις, γιατί είναι μια περίοδος κατά την οποία πλησιάζουμε στο τέλος του μήνα. Κάποιες πληρωμές ακόμα δεν θα έχουν γίνει μέσα στη μεγάλη εβδομάδα για να έχει ο κόσμος γεμάτη την τσέπη. Έχει κάνει την όποια οικονομία μπορεί προκειμένου να εκδράμει για τις τελευταίες μέρες του Πάσχα, εν πάση περιπτώσει. Και ίσως τώρα του ακουστεί βουνό οικονομικά και ο προϋπολογισμός ο οποίος χρειάζεται για να πάει να κάνει τους όποιους ελέγχους στο αυτοκίνητό του, αλλά πολύ περισσότερο τις όποιες αλλαγές χρειαστεί. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πρέπει να αλλάξει λάδια. Μπορεί αυτό που λες να πρέπει να αλλάξει λάστιχα. Είναι ένα επιπλέον έξοδο. Με συγχωρείς, παρότι το οποίο όμως. Ναι. Όχι. Περιγράφεις μια κατάσταση που είναι καθημερινότητα και έχεις απόλυτο δίκιο στην περιγραφή σου, αλλά θα διαφωνήσω εντελώς. Όχι μαζί σου, αλλά με αυτή την σκέψη. Ναι. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος που έχει επιλέξει την ακριβότερη μορφή μετακίνησης που υπάρχει, δηλαδή την ιδιωτική μετακίνηση, τη μετακίνηση με ιδιωτική χρήση ως όχημα, θα πρέπει να έχει φροντίσει, προτού κάνει αυτές τις επιλογές, να έχει όλα τα απαραίτητα για την συντήρησή του. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να κατανοήσω πως δεν έχουμε λεφτά για τη συντήρηση, αλλά έχουμε λεφτά για να κινούμαστε. Ναι. Είναι σαν αυτό που λέμε ότι δεν έχουμε λεφτά, πεινάμε και τα έξοδα μια χαρά μπορούμε και τα καλύπτουμε τελικά, γιατί δεν έχουμε ορθό τρόπο σκέψης. Δηλαδή, επιλέγουμε να ξοδέψουμε τα χρήματά μας. Ναι, οι επιλογές είναι συγκεκριμένες. Δεν είμαστε αρμόδιοι να νουθετήσουμε ούτε να υποδείχνουμε σε κανέναν τι θα επιλέξει. Σαφώς. Αλλά ξέρεις, ας πούμε, εγώ, αν με δει κάποιος, δεν μπορεί να τον πείσω ότι πεινάω. Αν δει κάποιος τα κιλά μου, έτσι. Τους περισσότερους Έλληνες. Ναι, ναι. Άρα, μάλλον δεν πεινάμε. Επίσης, το οξύμορο που παρατηρείς πολλές φορές, ας πούμε, το τελευταίας τεχνολογίας κινητό τηλέφωνο που κάνει τετραψήφιο αριθμό ευρώ, αλλά δεν έχει μονάδες στην καρτοκινητή για να πάρει ένα τηλεφώνημα. Χαρακτηριστικά της εποχής αυτά, βέβαια. Ναι, δεν έχει λοιπόν όλο αυτό το πράγμα νόημα και θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στο πώς λειτουργούμε σε αυτές τις καταστάσεις. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Τάκη Πουρναράκη για ακόμη μια φορά. Μεγάλη εβδομάδα σε περιμένουμε εδώ στο στούντιο. Εδώ ναι, και μήπως κανονίσουμε τις μέρες του Πάσχα να κάνουμε και μια εκπομπή από κοντά. Βεβαίως. Με μεγάλη μου χαρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν, για την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου σε όλη την Αρκαδία, στην Τρίπολη και σε όλους τους ακροάτες μας. Φιλιά. Ήταν ο εκλεκτός συνεργάτης μας, ο κύριος Τάκης Πουρναράκης. Μιλήσαμε για τα όσα θα πρέπει όλοι να προσέξουμε με τα οχήματά μας τις ημέρες του Πάσχα, οι οποίες μπροστά μας βρίσκονται και οι διαδρομές φυσικά και πρόκειται να αυξηθούν. Και σε αυτό το σημείο βέβαια εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, υπενθυμίζουμε προσοχή στο δρόμο, να θυμάστε πάντα τις συμβουλές του Τάκη Πουρναράκη για να επιστρέφετε πίσω στους ανθρώπους που σας αγαπούν και σας περιμένουν στο σπίτι σας.